Αυτό τώρα είναι μνήμη ενός παιδιού 1,5 ετούς. Αν, κοίταξε, δεν θεωρώ ότι μου το αφηγήθηκε κάποιος. Ας πούμε ότι είναι η μοναδική μνήμη, γιατί μετά αργό να έχω επόμενες μνήμες. Ναι, είναι ναι. Μια, τόσο, αλλά είναι τόσο σημαντικό που σε έχει σκέψου, η πρώτη μνήμη είναι πολιτική. Ναι. με λοξό τρόπο, αλλά είναι. Ναι, στην υγεία σου. Στην υγεία και... Μάλιστα, θα ήθελα να σου πω κάτι το οποίο το έχω σχέδιο, το έχω πει σε διαφορετικούς και διάφορους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν το πήρε ποτέ κανείς σοβαρά. Θα ήθελα να γίνει μια ταινία με την ετοιμασία, με τις ετοιμασίες αυτού του αντικινήματος. Δηλαδή ο νεαρός 28χρονος τότε, 27χρονος Βασιλιά Κωνσταντίνος, αποφασίζει να αντιδράσει στη Χούντα ως σταματαρχών, το οποίο δεν ήθελε, και αρχίζει και ετοιμάζεται με το πιο υπόλαιο τρόπο, με τη συμβουλή προφανώς της καθοδήγησης της Φρεντερίκης μαμάς του, με τις αντιρρήσεις της Δανέζας ωραιότατης και νεότητας συζύγου του της Άννας Μαρίας, με τα παιδάκια ας πούμε στην αγκαλιά, μαζεύει τα παιχνίδια της Αλεξίας, δεν ξέρω αν είχε γεννηθεί ο Παύλος, μάλλον όχι. Τις φασκές του Παύλου, ξέρω εγώ, αν θεωρήσουμε ότι γεννηθεί, και οι συνταματάρχες τον παρακολουθούν σε όλο αυτό και γελάνε. Και τον αφήνουν να σηκωθεί να φύγει, να κάνει αυτή τη διακήρυξη. Καταλήγει στην Καβάλα, στην οποία θα πάω μεθαύριο, να παρελάβει ως επαναστάτης βασιλιάς μπροστά σε ένα τάγμα ξυπολίτων στην πραγματικότητα, σε ένα βάθρο που το είχαν στήσει. Το όλο πράγμα αποτυγχάνει τραγικά και ο ίδιος καταλήγει στη Ρώμη. Δηλαδή είναι η προσπάθεια ενός ανθρώπου που δεν ήξερε καθόλου, ούτε το νιώθε, να κάνει κάτι και να αφήσει το ίχνος στην ιστορία. Σ' αρέσει? Ναι, για να γίνει σενάριο, ας πούμε, για να το δούμε. Ναι, σε ταινία. Ο χαμένος, μπερδεμένος, ανώριμος βασιλιάς. Σαν story μ' αρέσει. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία το ποιος σκηνοθετεί και πώς την αφηγείται κανείς αυτή την ιστορία. Και ποιος θα υποδιόταν τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Α, σωστό και αυτό. Ναι. Και αυτό, γιατί είναι πολύ, πολύ... Ποιο θα βάζεις εσύ? Ένα, όχι εσένα. Καλά, όχι. Ναι. Καταρχάς η ηλικία δεν έπαιζε. Ήταν μικρός. Κυρίως το δέμας που λένε, τις διαστάσεις. Ναι. Αυτός πρέπει να ήταν τελείως πολύ χτισμένος τύπος. Έτσι. Εσύ, ας πούμε. Δεν τον έχω δει ποτέ. Σε αυτή την ταινία. Ναι. Το Μίκη Θοδωράκη θα τον έβλεπε στην ιστορία καταρχάς. Γιατί το Μίκη Θοδωράκη, ειδικά. Για να τον παίξεις εσύ. Ο Μίκης Θοδωράκης εκεί. Παντού χωράει στην ελληνική ιστορία. Σου θυμίζει το Μίκη Θοδωράκη, δηλαδή. Σαν προσωπικότητα, είσαι λιοντάρι, δεν είσαι κιόλας. Ναι. Και αυτός είναι λιοντάρι. Και εκείνος είναι λιοντάρι. Και πηγαίνω και τον βλέπω. Και έχεις κάποιες έτσι αναλογίες που μπορούσε να του πει κανένας στο χαρακτήρα. Ο Θοδωράκης, φαντάζομαι και στο δέμας. Ναι, βέβαια. Πρέπει να είσαι και ψηλός και όλα αυτά. Αλλά έχεις και αυτή την αφηγηματική άνεση που έχει και ο ίδιος. Και την έχει και ο ίδιος ο Μίκης. Και ο Μίκης, άμα πας και τον δεις και στο συμβουλεύω και μακάρι να. Όχι, τον έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει πολλές ώρες μαζί του. Μακάρι να πηγαίνανε και τα σχολεία, ας πούμε, τον βλέπουν. Ή οι τυχεροί μαθητές, ας πούμε. Καταρχήν, εγώ τον βλέπω, λέω ότι συναντάω τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Ας πούμε, είναι ο τελευταίος ήρωας ελληνικής μαναστήρης. Ζωντανός θρύλος. Ναι. Δεύτερον, έχει τρομερή αφηγηματική δυνατότητα. Απίστευτη. Και έχει χιούμορ. Ναι. Έχει πλάκα, δηλαδή, ο Μίκης. Επειδή προφανώς έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή του και αισθάνεται ότι και σε 200 και 300 χρόνια θα υπάρχει ως εικόνα, δεν φοβάται να τσαλακώνει την εικόνα του, να κάνει πλάκα, να γελάει. Δεν είναι καθόλου σοβαροφανής. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε εμένα ήταν όταν είχαμε βρεθεί στο σπίτι της κόρης του, γιατί ετοιμαζόταν μια παράσταση που θα γινόταν έτσι προς τη μήνυ του και όλα αυτά. Και εγώ θα ήμουν εκεί να πω κάτι κείμενα. Τελικά ούτε θυμάμαι γιατί δεν έγινε, δεν έχει αυτό σημασία. Αλλά όταν με είδε, μου λέει: Εσύ που με τη Δήμητρο με κοροϊδεύατε. Και λέγατε μπουμπα, μπουμπα, μπουμπα. Γιατί σας αγαπώ, με αγαπάς. Είχαμε κάνει ότι είμαστε στην Ενορία και τραγουδάμε Θοδωρά και κοροϊδεύαμε, υποτίθεται το μπουμπα, μπουμπα. Αυτό το μπουμπα, μπουμπα που έκανα είναι ο τρόπος που είχα, λέει, να φέρω την τροφή του πνεύματος που ήταν μόνο για την ελίτ να το πάω στο λαό. Ο λαός δεν μπορούσε να παρακολουθήσει δύσκολες μελωδίες και ρυθμολογίες. Οπότε έπρεπε να φέρω αυτά τα δύο τέταρτα, αυτό το μπούμπα μπούμπα, για να τραγουδήσω το «Ένα το χελικό». Πράγμα το οποίο συμβαίνει και όταν είμαστε δυο, είμαστε τρεις, που έχει γίνει κατά κόρον ποδοσφαιρικό σύνθημα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Βεβαίως. Δεν ξεχνάς. Εμένα, για να καταλάβεις ότι. Πολλές φορές θέλει τρόπο και όχι κόπο στην πρόθεσή σου να μεταφέρεις μια πραγματικά σημαντική τροφή σε ανθρώπους που δεν θα έφτανε ποτέ. Αλλά αυτό προϋποθέτει το εξής: να ξέρεις καλά τη τέχνη σου. Δηλαδή, ο Θοδωράκης ξέρει πάρα πολύ καλά την λεγόμενη σοβαρή ή τη λεγόμενη κλασική μουσική. Βεβαίως και την ξέρει. Έτσι. Την έχει σπουδάσει. Ναι. Και ακούει, ας πούμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνθέτει χωρίς πιάνο. Μπορεί να ακούει τους ήχους στο μυαλό του και να τους γράφει.
Την τελευταία φορά που είχα πάει και τον είχα δει, την πιο πρόσφατη μάλλον, του είχα πάει το πιο πρόσφατο βιβλίο μου, το «Τη Νίκη». Και είναι, η Νίκη είναι για την κόρη σου. Είναι, την έγραψα για την κόρη μου, αφορά τη ζωή της μάνας μου. Ναι. Και το λέω αυτό, ενώ στο βιβλίο δεν εμφανίζεται ποτέ η μάνα μου ως μάνα, όταν τελειώνει το μυθιστόρημα η μάνα μου, η Νίκη τέλος πάντων είναι 19 χρονών και το μόνο που την απασχολεί είναι ο έρωτας και πώς θα τον διεκδικήσει και τον κερδίσει και καθόλου η μητρότητα. Δηλαδή, εγώ δεν παίζω καθόλου, ας πούμε. Αλλά επειδή ήθελα να βάλω τη φωτογραφία της στο εξώφυλλο, αναγκάστηκα να πω ότι είναι η μάνα μου. Καταλαβες, η έμπνευση του προσώπου. Ναι. Βλέπει λοιπόν τη φωτογραφία στο εξώφυλλο ο Μίκης και μου λέει: «Αυτή τη γυναίκα τη θέλω εγώ». Του λέω: «Δυστυχώς, ξέρετε, έχει πεθάνει». Τι θέλει. Τη θέλει, την ήθελε, του άρεσε. Ναι. Μου λέει, του λέω: «Δυστυχώς έχει πεθάνει». Μου λέει: «Μου δίνεις ένα κίνητρο». Να πάτε βρει. Ναι, ναι. Μα, το άλλο που μου είπε, μου λέει: «Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να ξυπνήσει ένα πρωί και να είσαι 90 ετών». Μια φράση τόσο απλή αλλά και τόσο σε βάθος. Καταλαβαίνεις το Δωρή να ξυπνήσει μια μέρα και να είσαι 90 ετών. Θα σας πω κάτι. Εγώ κοιμήθηκα ένα βράδυ 35 και έχω ξυπνήσει 50 το άλλο. Το καταλαβαίνω. Στο ενδιάμεσο, τι έγινε. Όχι. Έχουν περάσει αυτά τα 15 χρόνια χωρίς να το καταλάβω. Σκέψου την έκπληξή του. Στα 90. Ναι. Γιατί είναι πολύ νέος για ένα 90. Και το βλέπει όλο αυτό ως κάτι εξαιρετικά παράξενο. Είναι. Ναι. Έτσι βιώνεται τουλάχιστον. Από ανθρώπους που έχουν τη συνείδηση να το βιώσουν. Χρήστο, είσαι και πολύ ευγενικός, πολύ καλοαναθρεμένος και πολύ συγκινητικός. Γιατί ενώ βλέπει ότι την εκπομπή την κάνω εγώ με casual ντύσιμο, ο ίδιος με τιμά. Ο οικοδεσπότης οφείλει να είναι ντυμένος απλά. Ο επισκέπτης οφείλει να είναι ντυμένος με τα καλά του για να τιμήσει τον οικοδεσπότη και το υπέροχο κοινό σου. Γεια σας! Θυμάσαι. Ωραία, απλώς δεν θέλω να το πάρουν οι καλεσμένοι που θα έρθουν τις μετρητής αυτό που λες, γιατί θα τους αναγκάζεις τώρα να έρχονται όλοι καλά. Δεν θέλω. Ωραία, θα ήταν αυτό, έτσι. Με τιμούν αν έρθουν. Με τουαλέτες και τα λοιπά. Σμόκινγκ. Εγώ θέλω να έρχονται όπως θέλουν. Άμα θέλει κάποιος να αντιθεί καλά, πιτζάμες, καλά, καλά, ναι. Όπως θέλει και με τις πιτζάμες. Ένα από τα πιο περίεργα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου, γιατί δεν ήξερα τι γίνεται, ήταν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Ένα πλήθος από άντρες, κάθε ηλικίας, δηλαδή από παιδάκια μέχρι γέροντες, οι οποίοι φοράγαν κάτι μπουρνούζια, κάτι πετσέτες. Και πηγαίνανε στο αεροδρόμιο έτσι, δηλαδή προχωράγανε στα γκισέ κτλ. Και δεν καταλάβαιναν τι παριστάνουν και κάτι σανδάλια στα πόδια. Μη σου πω ότι κάνει δύο τάγκες πόλη. Και ήταν Θοδωρή προσκυνητές για τη Μέκα. Οι οποίοι από την αφετηρία μέχρι τον προορισμό οφείλουν να είναι έτσι ντυμένοι προφανώς. Ναι, θα είναι παραδοσιακό δικό τους. Ταξιδεύαν δηλαδή οι μίγυμνοι. Αυτό. Έτοιμοι για κάθαρση. Έτοιμοι για κάθαρση. Ο πατέρας σου, έχω διαβάσει, ότι πίστευε ότι αν κάποια στιγμή βρεθείς με κάποια λεφτά παραπάνω, αντί να πάρεις αυτοκίνητο, καλύτερα να ράψεις 10 κοστούμια. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν εναντίον του αυτοκινήτου και προφανώς το έχει κληροδοτήσει. Θεωρούσε ότι. Όλοι, ήταν δικηγόρος. Λέει: «Όλοι οι συνάδελφοί μου δικηγόροι, μόλις πήραν αυτοκίνητο, πάθαν έμφραγμα». Ο ίδιος δεν πήρε αυτοκίνητο και έπαθε καρκίνο. Κατάλαβες. Καλά, ναι. Ναι. Κάτι, και αυτό γι' αυτό. Ήταν κάτι ευνηδιαστικό για σένα, έτσι. Ναι. Καρκίνος σου έδωσε την αίσθηση ότι σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε κανονικά. Όχι, όχι. Ήμουν 13 χρονών και κατάλαβα, είχα το αίσθημα που προφανώς είχαν τα τρία γουρουνάκια όταν ο κακός λύκος του γκρέμισε το αχερένιο σπίτι το οποίο θεωρούσαν ασφαλές. Καταλαβες. Δηλαδή ξέρω. Από εκείνη την ηλικία και επιβεβαιώθηκε βέβαια και συνέχεια ότι όταν εμείς κάνουμε όνειρα, οι θεοί γελάνε, αν θέλεις, ή ότι στην στροφή του δρόμου παραμονεύει το πιο καταπληκτικό, υπέροχο γεγονός και το πιο αποτρόπαιο. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να ζεις με το φόβο του θανάτου. Πρέπει να ζεις με την ελπίδα του καταπληκτικού γεγονότος. Νομίζω. Είναι δύσκολο. Όσο πιο πολύ τα σκέφτεσαι αυτά ή τα βιώνεις, τόσο πιο δυσκολεύει η ζωή σου. Αλλά μερικοί άνθρωποι. Όταν έχεις στη ζωή σου βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι του να πάρεις κάτι, την θετική του εκδοχή, τη θετική του προοπτική ή την αρνητική του, αυτή είναι η δυσκολία. Αλλά έχω την αίσθηση εγώ ότι από αυτό που σου συνέβη στα 13 σου, να χάσεις τον πατέρα σου, πήρες τη θετική πλευρά. Αποφάσισες ότι η ζωή είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ρουφήξεις μέχρι την τελευταία της σταγόνα. Ναι, βέβαια το καταπληκτικό. Δεν καταπληκτικό, είναι ότι σήμερα βρισκόμαι ακριβώς στην ηλικία που είχε όταν πέθανε. Και δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τι? Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ούτε δεν σημαίνει το ότι φοράς κοστούμια που φορούσε. Αλλά αν δεις ανθρώπους που έχουν χάσει τους γονείς τους σε μικρή ηλικία, αγόρια τον πατέρα τους, κορίτσια τη μάνα τους, φοβούνται πάρα πολύ το έτος που θα φτάσουν στην ηλικία που εκείνοι πέθαναν. Εντάξει. Γι' αυτό και εγώ, η μαμά της κόσμου μου είχε πει, ρε παιδί μου, μέτρα τις μέρες, για πλάκα.
Και κάθισα να το δω και τις μέτρησα. Δηλαδή, πόσες μέρες θα ζήσει ο πατέρας μου και πόσες μέρες θα ζήσω εγώ, αν ζήσω τις ίδιες μέρες με τον πατέρα μου. Και η ημερομηνία σταθμός είναι η 5η Φεβρουαρίου του 2015. Στις 6 Φεβρουαρίου θα κάνω, αν ζω, θα κάνω ένα πάρτι. Εντάξει, κάτι γι' αυτό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ζεις και εύχομαι... Μίλησε για τίποτα σίγουρος. Καλά, σίγουρος. Ξέρεις, ναι. Με τις πιθανότητες το λέω. Μπορεί επίσης να μην ζεις εσύ. Ναι. Κανένας δεν το ξέρει. Ναι. Θέλω να μου πεις κάτι έτσι για τη συγγραφή. Η συγγραφή είναι μια διαδικασία η οποία στα μάτια του κόσμου μοιάζει ότι χρειάζεται πάρα πάρα πολύ ταλέντο. Χρειάζεται όμως και άλλα πράγματα. Το θέλει ταλέντο να... τι είναι, Θόρη? Δεν ξέρω, ταλέντο. Εγώ νομίζω ότι είναι πίστη, υπομονή. Εντάξει. Δηλαδή, ταλέντο είναι να έχεις την ενέργεια να κάτσεις πάνω, να ανέβεις στη σκηνή, να μελετήσεις προηγουμένως ένα ρόλο, να γίνεις ο ρόλος και να το συνεχίζεις αυτό, να δίνεις όλο τον εαυτό, χωρίς να εξαρτάσαι από την εκπληρωτική αποδοχή των άλλων. Το ίδιο και η συγγραφή. Για μένα ταλέντο πάντως είναι κάτι που εξωγενώς έχει, σου έχει, σαν θεία χάρης ένα πράγμα. Ναι, σου ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι τόσο μεταφυσικό. Υπάρχει μια κλίση. Όχι, δεν είναι μεταφυσικό. Ναι. Μια φυσική κλίση, η οποία μπορεί αργότερα να μάθουμε να την εξηγούμε. Η φυσική κλίση, η οποία γίνεται ενέργεια. Γίνεται δηλαδή, ενέργεια. Το ότι εγώ καθόμουν από 15 χρόνια παιδάκι και έγραφα, ας πούμε, μόνο μου τα δικά μου. Έτσι. Και μετά με που άρχισα. Ξεκίνησες. Έγραφα κάτι ποιηματάκια. Και μετά κάθισα, ας πούμε, και έγραψα ένα βιβλίο που χειρόγραφο ήταν 600 σελίδες. Το σοφό παιδί, χωρίς να έχω καμία ένδειξη ότι αυτό το πράγμα θα εκδιδόταν ποτέ, πόσο δε μάλλον θα γινόταν επιτυχία, τι σημαίνει ότι κάπως μ' άρεσε πάρα πολύ και πίστευα ότι μπορώ να το κάνω. Το ίδιο φαντάζομαι ότι συμβαίνει και με σένα και με όλους τους ανθρώπους που έχουν ταλέντο και το ταλέντο, ξέρεις, δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό. Δηλαδή, ένας καλός μάγειρας είναι ταλέντο. Ένας καλός μάστορας, ξυλουργός, έχει μεγάλο ταλέντο. Έχει δηλαδή μεγάλη επιμονή και μεράκι. Δεν είναι μονάχα όμως επιμονή και μεράκι. Θέλω να πω, είναι μια εκπροημίου βεβαιότητα ότι με αυτό που πάω να ασχοληθώ κάτι καλό θα κάνω. Αλλά και μια διαρκής αμφιβολία ότι αυτό. Ότι μπορεί να κάνω και μια παρούσα. Δεν είναι αρκετά καλό και μια γενναιότητα να έχεις γράψει 4 σελίδες και να κάνεις μια χράπη και να τις σκίσεις. Το έχεις αυτό. Ναι, το κάνω πολύ. Γι' αυτό και λέω, όταν με ρωτάνε νεότεροι, ξέρω εγώ, πιτσιρικάδες που θέλουν να γίνουν συγγραφείς, τους λέω, παιδιά, το πλήκτρο στο κομπιούτερ το οποίο πρέπει να λιώσετε από τη χρήση είναι το delete. Ναι, εγώ αυτό το λέω πνευματική γενεοδορία. Δηλαδή δεν λυπάμαι καθόλου τον κόπο που έκανα για να σκαρφιστώ κάτι. Και αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν και ως συγγραφείς. Δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το οποίο είναι έξω από το χώρο μου, είναι στο θέατρο. Σακελάρος Γιαννακόπουλος, έτσι. Mm-hmm. Και ακόμα και σήμερα ανεβάζονται έργα τους, τα οποία έχουν τεράστια επιτυχία. Τι κάνει αυτό, το λέω Σακελάριο σε ένα βιβλίο του αυτοβιογραφικό, το οποίο είναι εξαιρετικό. Ανέβαινε το έργο. Τους άρεσε, το θέλανε, το είχαν ονειρευτεί, είχαν κοπιάσει. 15 μέρες δεν πήγαινε καλά. Το κατεβάζανε έτσι, δεν δίσταζαν καθόλου και γράφανε το επόμενο. Ναι, αυτό γινόταν. Στο θέατρο βέβαια γινόταν. Το σπάσταγε ξαναρίχτα. Τώρα μου έδωσες μια ιδέα, Χρήστο, και θα σου πω τι αξία έχει. Την αξία που έχει πολλές φορές τα making of μιας ταινίας ή του πώς έγινε κάτι, το παρασκήνιο, ξέρω εγώ, των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι. Υπάρχει και στην δουλειά του συγγραφέα αυτό. Βαρετό είναι, μωρέ, τώρα. Ο συγγραφέας είναι ένας τύπος ο οποίος κάθεται με τις πιζάμες ή με μια φόρμα σε ένα σπίτι, αν καπνίζει, καπνίζει πάρα πολύ. Πίνει καφέδες, μετά μπορεί να πιει και λίγο κρασί ελάχιστο αραιωμένο για να μην χάσει και την αυτοσυγκέντρωσή του, ας πούμε. Και γράφει, σβήνει. Δηλαδή, φαντάζομαι τον εαυτό. Α! Η πλάκα είναι ότι όταν γράφεις διαλόγους, τους παίζεις κιόλας. Εγώ, επειδή είμαι χείριστος στο οποίο, τους παίζω άθλια. Μιλάς με τον εαυτό σου, χειρονομείς, αλλά δεν έχει κάτι. Το making of μιας ταινίας είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ο Προύστ, ο Μαρσέλ Προύστ, λένε ότι ήταν τόσο. Τον τόσο δύσκολο να συγκεντρωθεί, ώστε είχε επενδύσει τους τοίχους του δωματίου στο οποίο έγραφε τον Αζητώντας το χαμένο χρόνο με αυγοθήκες. Είχε κάνει μόνος. Ηχομόνος, ναι. Για να μην ακούει τίποτα. Ακριβώς. Παρά μόνο την ιστορική του φωνή. Ναι, γιατί πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι ο συγγραφέας είναι ένα πρόσωπο το οποίο, άμα τον βάλεις μπροστά σε μια λίμνη, σε μια θάλασσα, ότι θα εμπνευτεί περισσότερο. Μα εγώ δεν εμπνέομαι από τις λίμνες και τις θάλασσες. Εμπνέομαι από τις κρεβατοκάμαρες. Τα σαλόνια, τα γραφεία. Εκεί ήθελα να πάω λοιπόν, ναι. Εξ αρχής την κουβέντα. Ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποια σκοτεινά νερά στα οποία αρχίζεις και καταδίεσαι. Για να νιώσεις ότι, οπ, άρχισα και κάτι βρίσκω τώρα εδώ για να το διαχειριστώ, έτσι δεν είναι? Κοίταξε τώρα. Άμα δεν σε αρέσει να μυρίζεις τα χνότα των ανθρώπων και να μπλέκεσαι μαζί τους, δεν μπορεί να γίνεις συγγραφέας. Δηλαδή, η μισή δουλειά του συγγραφέα είναι
το να ζει μέσα στον κόσμο, να τον παρατηρεί και να τον αγαπάει. Είσαι υπέρ της ερεύνησης των καθαρών προσώπων, των θετικών ηρώων ή των αρνητικών? Κανένας ήρωας δεν είναι εντελώς θετικός, κανένας ήρωας δεν είναι τελείως αρνητικός. Ο κάθε ήρωας, και αυτό πρέπει να κάνει ο συγγραφέας, όπως κάνεις και εσύ στους ρόλους σου, έχει το δικό του δίκιο, το οποίο πρέπει και να αναδειχθεί. Η δουλειά μου εμένα είναι να συμπάσχω με όλους τους ήρωές μου. Σε κάθε μυθιστόρημα ή και στην αρχαία τραγωδία, ας πούμε, κανένας αντίλογος δεν είναι ρητορικά κατώτερος του ακριβώς, θετικού ήρωα. Ναι, δηλαδή δεν είναι ο κόσμος. Ο κόσμος, έλεγε ο Νίκος Εγκονόπουλος, αυτός ο σπουδαίος ποιητής και ζωγράφος, μία φράση. Η ζωή έχει πολλά φάρδιτα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι έχει πολλές εκδοχές, έχει πολλές φωτοσκιάσεις. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Ναι. Οπότε είσαι καχύποπτος απέναντι στις κλίν φυσιογνωμίες, ας πούμε. Δεν καταδίεσαι να δεν δεις... Δεν ξέρω καμία κλίν φυσιογνωμία. Αλήθεια. Δεν γνωρίζεις κανένα που να μου φανεί απολύτως κλίν. Ας πούμε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, political correct. Κάποιος άνθρωπος που δεν εκτίθεται, αυτός είναι μια κλίν φυσιογνωμία. Το να μην εκτίθεσαι, το να μην λαμβάνεις θέση, το να μην τολμάς είναι ο καλύτερος τρόπος να περάσεις ζωή σου. Δηλαδή φτάνεις εγκυμένα σε βαθύ γύρας, έχοντας το μαγαζάκι, στο σπιτάκι σου, τη γυναικούλα σου. Αλλά δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν αυτό. Τι θέλουν οι άνθρωποι? Τι θέλουν, να ξεγελάνε το θάνατο. Δηλαδή. Πώς τον ξεγελάς το θάνατο? Κάνοντας πράγματα τα οποία σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι είσαι αθάνατος. Έστω και για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι. Θέλουν και φτιάχνουν σχέσεις. Οι σχέσεις αγάπης είναι και παρηγορητικές, έτσι. Δηλαδή σου λένε, σε αγκαλιάζει ο άλλος ή η άλλη και σου λένε, είσαι εδώ, είμαστε μαζί, θα πάμε καλά. Αυτό είναι ένα αίσθημα που το έχουμε όταν είμαστε παιδιά. Και όταν είμαστε μεγάλοι και ερωτευμένοι ή αγκαλιάζουμε παιδιά ή μιλάμε με τους φίλους μας. Όταν είμαστε παιδιά τον έχουμε ξεγελάσει το θάνατο, νομίζω. Δεν μας περνάει από το μυαλό καθόλου. Τα παιδάκια νομίζω ότι σε μία ηλικία παθαίνουν το άγχος ότι θα πεθάνουν. Ή ότι θα πεθάνουν οι γονείς τους. Σε ποια ηλικία? Δεν ξέρω, όταν κάνα ψυχαναλυτή. Θα καλέσει κανένα ψυχαναλυτή? Λοιπόν, εγώ ξέρω όμως ότι η κόρη μου πρόσφατα, της λέω το σπίτι αυτό στο οποίο μένουμε είναι δικό σου και δικό μου. Μου λέει, μόνο δικό μου είμαι, είναι γιατί εσύ σε λίγο θα πεθάνεις. Της λέω, πότε παιδί μου, χτύπα ξύλο. Μου λέει, όταν θα μεγαλώσεις θα πεθάνεις, θα πας στο διάστημα, λέει. Μου λέει, θα πας δίπλα στο Θεούλη, θα είναι καλά και τα λοιπά, ωραία θα περνάς. Και θα είναι το σπίτι όλο δικό μου. Ποιο είναι το χειρότερο δώρο που σου δόθηκε ποτέ Χριστούγεννα? Πρωτοχρονιά θα σου πω. Την πρωτοχρονιά του 2009 ήμουνα τόσο μόνος μου. Είχαν πεθάνει τόσο σημαντικοί άνθρωποι γύρω μου, ώστε είχα απομείνει μόνος μου και τη βασιλόπιτα την οποία κάποιος μου δώσε δεν την έκοψα, διότι δεν είχα να βγάλω κομμάτια και ήξερα ότι το φλουρί θα πέσει μόνο σε μένα. Το 2009. Το 2009. Είναι... Μάλιστα, με είχαν καλέσει, ας πούμε, σε διάφορα σπίτια ρεβεγιών, αλλά δεν γούσταρα να πάω, γιατί δεν ήθελα να είμαι, ξέρεις, η κινούμενη θλίψη, έτσι. Οπότε αποφάσισα να μείνω σπίτι. Και έπαιζα στο ίντερνετ Scrabble. Μ' αρέσει πολύ να παίζω Scrabble, στο οποίο είμαι και αρκετά μέτριος. Λοιπόν, έπαιζα Scrabble και όταν έφτασε 12 παρά 3, με έναν άγνωστο, ξέρεις, μπαίνεις μέσα, βρίσκεις έναν άγνωστο, παίζεις Scrabble. Όταν έφτασε 12 παρά 3, αυτός ο άγνωστος, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος μου παίχτης, πήγε προφανώς να γιορτάσει το νέο έτος, να φιληθεί με τους δικούς του κτλ. Και εγώ εκμεταλλεύτηκα την απουσία του από το πληκτρολόγιο και του πήρα την παρτίδα.